Και πάμε Φόδελε, πάμε να κλείσουμε με Φόδελε. Αυτό το είπαμε για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Εκεί βρίσκεται το συνεργείο της Κρήτης σήμερα. Εύη. Καλό σας απόγευμα από την καρδιά του χωριού Φόδελε, το οποίο είναι γνωστό όχι μόνο για τον Ελ Γκρέκο, αλλά όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Χαράλαμπος, είναι γνωστό και για τα πορτοκάλια του και για τη γιορτή του πορτοκαλιού. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του χωριού. Πίσω μας έχουμε την παιδική χαρά και μπροστά την πλατεία, την οποία θα δούμε σε λίγο. Και περισσότερες πληροφορίες για τις ομορφιές του τόπου, αλλά και για το τι μπορεί να κάνει κάποιος ερχόμενος εδώ, θα μας πει ο κύριος Χαράλαμπος Παντερής, είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλώς ήρθατε στο Φόδελε. Σε ένα χωριό το οποίο είναι γνωστό για τα πορτοκάλια του, όπως μας ενημερώσετε καθώς κάναμε μία βόλτα. Ναι, φυσικά. Από το 1415 γνωρίζουμε με έγγραφο ενός περιηγητή ότι στο Φόδελε υπάρχουν πληθώρα πορφόρων δέντρων. Άρα από το 1415 μέχρι σήμερα καλλιεργείται το πορτοκάλι, τουλάχιστον από το 1415 στο Φόδελε, και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε αυτή την παράδοση. Εύη, έχετε και ένα επισκέπτη από πίσω, μας. Δεν πιστεύω να φοβάσαι τις κοτούλες. Απ' την άλλη. Δεν τη βλέπω προς το παρόν, ελπίζω να μας ταράξει. Εντάξει, δεν μας ενοχλεί. Είμαστε στη φύση. Στη φύση είμαστε, θα δούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, μην τα λες αυτά και χάσουμε τη ρεπόρτερ. Πριν λίγο με εδώ με το ποτάμι, γιατί βλέπουμε διάφορα ζωήφια και την έχω εδώ τη μιλάω, της λέω μην ανησυχεί, δεν τα έχει συνηθίσει, αλλά εντάξει. Έτσι από κοντά, πάμε. Από κοντά, είναι και λίγο ευαίσθητη από κοντά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Γιορτή του Πορτοκαλιού κάθε χρόνο τον Απρίλιο λαμβάνει χώρα εδώ στην πλατεία. Διάφορα φαγητά και γλυκά φτιαγμένα από πορτοκάλι. Δυστυχώς, όπως μας είπατε, λίγο της πανδημίας δεν έγινε, αλλά είναι κάτι που είναι για το οποίο γνωστό το χωριό σας. Ναι, για 7 χρόνια σε σειρά ετών γινόταν αυτή η γιορτή. Τα δύο τελευταία χρόνια όμως, λόγω των καταστάσεων που βιώνουμε, δεν έγινε ούτε πέρυσι, μα φυσικά και ούτε φέτος. Ευελπιστούμε του χρόνου να είμαστε καλά, να έρθετε και εδώ να. Δείτε από κοντά αυτή την υπέροχη γιορτή, στην οποία έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και βλέπει τι μπορεί να φτιάξει κανείς από το πορτοκάλι, από γλυκά, από πίτες, από κατασκευές, και να δει και τις ποικιλίες του πορτοκαλιού που πολλοί είναι αυτοί που δεν τους γνωρίζουν. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και την πλατεία μπροστά μας, η οποία μας είπατε ότι το 2014, στα 400 χρόνια που γιορτάστηκαν για τον Ελ Γκρέκο, δημιουργήσατε πολύ όμορφα στοιχεία τα οποία κοσμούν αυτή τη στιγμή το χώρο. Ναι, εδώ στο πάρκο που γίνεται και η εκδήλωση της γιορτής του Πορτοκαλιού βρίσκονται κάποια γλυπτά, τα οποία φτιάχτηκαν από γλύπτες από όλο τον κόσμο, είχαν έρθει και τα δωρήσανε στα 400 χρόνια από το θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Την ίδια στιγμή το χωριό, πέρα από το μουσείο, βλέπουμε ότι έχει και σε κάποια σημεία του στοιχεία τα οποία θυμίζουν Ελ Γκρέκο, τα οποία μας κάνουν να θυμόμαστε τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Ένα από αυτά είναι εδώ τα έργα τα οποία βλέπουμε, αλλά το χωριό είναι γνωστό και για τον πλάτανό του. Σωστά. Ναι, φυσικά. Έχουμε ένα πλάτανο, ο οποίος χρονολογείται περίπου στα 800 έτη. Είναι ένα lucky tree για τους τουρίστες, έτσι το ονομάζουν, οι τουρίστες ειδικά από τη χώρα του Ισραήλ, οι οποίοι έρχονται εδώ και κάνουν κάποιους κύκλους γύρω από το δέντρο για να πάρουν την αιωνιότητα από το δέντρο. Είναι μια παράδοση που έχει αυτός ο λαός, αλλά έρχεται και πολλοί κόσμος και το βλέπει το δέντρο και βγάζει φωτογραφίες, είναι ένα υπέροχο δέντρο. Είναι και στην καρδιά του Φόδελε. Είναι ανοιχτός μέσα ο κορμός του και μπορούν να μπουν μέχρι πόσα άτομα? Τουλάχιστον 4-5 άτομα χωράνε. Να μπουν μέσα στο κορμό του. Στον κορμό, ναι. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι στοχευμένο, στο οποίο σταθήκαμε, καθώς από εδώ ξεκινάει ένα περιπατητικό μονοπάτι. Ναι, μια φυσιολατρική διαδρομή, η οποία είναι περίπου στα 400 μέτρα. Πεζοπορία λιγότερο από 5 λεπτά μπορούμε να την κάνουμε. Όμως για να την απολαύσουμε αυτή τη διαδρομή χρειαζόμαστε πάνω από 1 με 2 ώρες, διότι είναι παράλληλα του ποταμού. Και στο τέλος της διαδρομής υπάρχει ένα πλησταριό, χτίσμα του 1915 της κοινότητας, που τότε οι άνθρωποι, εδώ οι κάτοικοι του χωριού, πλύνανε εκεί τα ρούχα τους και τις εργασίες της εποχής που θα μπορούσαν να κάνουν εκεί πέρα.
Είναι ένα σημείο κατά τεθέν, πολλά σημεία μάλλον κατά τεθέν του χωριού, αυτά που βλέπουμε. Το χωριό είναι συνδεδεμένο και με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και νομίζω ότι είναι και πολλοί εκείνοι οι οποίοι το επισκέπτονται. Μάλιστα και το πάρκο που βλέπουμε απέναντι μας είπατε ότι γέμισε την πρώτη μέρα που άνοιξαν οι μετακινήσεις. Φυσικά, κάθε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή μάλλον Σαββατοκυριακή, έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά μετά το πέρας των μέτρων, το πρώτο άνοιγμα που είχαμε στις ελεύθερες μετακινήσεις. Είχαμε, μπορεί και 2.000 άτομα στο πάρκο εδώ που είμαστε. Πάρα πολλοί κόσμος, πικνίκ. Λοιπόν. Εντάξει, ο κόσμος θα ξεφύγει. Εύη. Κάποιος να συνδυάσει και τη φύση όπως ακριβώς, βλέπουμε και τη θάλασσα λίγο πιο κάτω. Να περπατήσει πανέμορφο χωριό, νομίζω από τα, πιο όμορφα χωριά της Κρήτης είναι το Φόδελε. Και ειδικά βέβαια στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αγαπάμε πολύ την περιοχή σας. Δείξαμε ένα μικρό δείγμα σήμερα. Λίγες εικόνες για να μπούμε στο κλίμα εκεί της περιοχής. Καλό να το επισκεφτούμε. Το καλοκαίρι εκεί είναι πανέμορφο. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Ήταν ολοήμερη κάποιος. Ακριβώς, ολοήμερη βέβαια. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Να ευχηθούμε καλή σεζόν. Να είστε καλά.